Και δεν υπάρχει καταλληλότερος άνθρωπος να μας κάνει ποδαρικό στη σημερινή εκπομπή από τον κύριο Κυρδήμο, τον κύριο Γιάννη Κυρδήμο, χειμερινός κολυμβητής. Κύριε Κυρδήμο, να σας ευχαριστήσω για ακόμα μία φορά. Έτσι θα ξεκινήσουμε την Κρήτη σήμερα. Σήμερα με τον κύριο Κυρδήμο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Έχετε βουτήξει ή θα βουτήξετε στην πορεία της σύνδεσης? Έχω βουτήξει τώρα το απόγευμα προλίγου, μόλις βγήκα από το νερό. Η θάλασσα πώς είναι ζεστή? Η θάλασσα δυστυχώς δεν είναι ζεστή. Είναι παγωμένη. Ναι. Γύρω στους 15 βαθμούς πρέπει να είναι η θερμοκρασία της. Ναι. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τώρα που κάνει ζέστη αρχίζουν και λιώνουν τα χιόνια. Και όταν πέσουν μέσα στη θάλασσα αρχίζει και γίνεται πάγος. Και γίνεται, για να λέτε τώρα εσείς ότι η θάλασσα είναι παγωμένη, ούτε απ' έξω δεν περνάμε εμείς οι υπόλοιποι. Είναι θέμα ιδιοσυγκρασίας και συνήθειας. Όταν κάποιος αρχίσει να κολυμπάει από το καλοκαίρι χωρίς να σταματήσει και συνεχίσει, ναι, όλα είναι εύκολα. Το πάνε είναι να πάρει την απόφαση. Να πάρει την απόφαση. Και δυστυχώς πολλοί, ναι, ναι, δυστυχώς ορισμένοι, μάλλον αρκετοί, νομίζουν ότι όταν κάνει μια καλή μέρα μπορούν να πάνε μέσα να βουτήξουν. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Πρέπει να γίνει μια προεργασία. Και αν θέλετε να σας πω, ας πούμε, με λεπτομέρεια, τι πρέπει να ακολουθήσει κάποιος για να βουτήξει. Ναι, γρήγορα, για πείτε μας λίγο, για πείτε μας. Βέβαια, λίγο, έτσι, λοιπόν, περιεκτικά. Ναι. Καταρχήν θα πρέπει να είναι απόλυτα υγιής. Να μην πάσει από κάποιο σοβαρό, ας πούμε, καρδιαγγειακό πρόβλημα, από διαβήτη ή από πνευμονοπάθεια. Αυτό είναι το κυριότερο απ' όλα. Στη ναι. συνέχεια θα πρέπει όταν αποφασίζει να μπει στη θάλασσα να κάνει μια προθέρμανση, ούτως ώστε να ανεβούν οι χτύποι της καρδιάς. Να ζεσταθεί. Ναι, να κάνει ας πούμε ένα ελαφρό τζόκιν, να ζεσταθεί όπως ακριβώς το είπατε, να ζεσταθεί. Όταν μπαίνουμε μέσα στη θάλασσα, μπαίνουμε αργά-αργά και όχι με μακροβούτια όπως κάνουν ορισμένοι για να είναι, για να παραστήσουν τους παλικαράδες. Μπαίνουμε λοιπόν μέσα και κολυμπάμε το πολύ για 15 με 20 λεπτά. Δεν χρειάζεται. Όχι παραπάνω, μάλιστα. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να πάθουμε υποθερμία. Και όταν βγούμε έξω, σκουπιζόμαστε, ντυνόμαστε καλά. Ναι. Και αν έχουμε και κάποιο θερματικό υγρό, ακόμα καλύτερα. Είναι και αυτό. Έχουν μεγαλώσει και καλό, οι μέρες, κύριε Κυρδήμο, μου φαίνεται τώρα τελευταία. 6 και 6 τώρα. Και είναι μέρα ακόμα στην Κρήτη. Οπωσδήποτε οι μέρες έχουν μεγαλώσει και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο και ευίωνο. Κύριε Κυρδήμο, κάθε μέρα μπάνιο στη θάλασσα, για πείτε μου λίγο, κάθε μέρα βρίσκεστε εκεί στον καρτερό? Κάθε μέρα, εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν. Γιατί άμα έχει, ας πούμε, ισχυρό κυματισμό, βέβαια, οπωσδήποτε δεν είναι και λογικό και πρέπει, γιατί η θάλασσα θέλει προσοχή και όχι ηρωισμούς. Η νέα γενιά ακολουθεί την τάση των χειμερινών κολυμβητών, οι νέοι άνθρωποι, ή είναι ένα σπορ, ένα χόμπι για τους παλαιότερους? Βλέπω ότι ενώ παλιότερα, θυμάμαι εγώ πριν από μερικά χρόνια, είμαστε όλοι και όλοι 5-6 άτομα που κολυμπούσαμε. Ναι. Τώρα έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός. Και αυτό που μου κάνει μεγάλη εντύπωση είναι ότι οι γυναίκες είναι περισσότερες από τους άντρες. Α, μάλιστα. Κύριε Κυρδήμο. Δηλαδή το ισχυρό φύλλο έχει γίνει ασθενέστερο από το ασθενές. Τις τελευταίες μέρες που είχε καλές, είχε έτσι ήλιο, είχε κάπως ζέστη, είδατε περισσότερο κόσμο στην παραλία και ανθρώπους δηλαδή που δεν το συνήθιζαν να πηγαίνουν για μπάνιο. Λοιπόν, βλέπω ότι τις τελευταίες μέρες έχει αρκετό κόσμο. Αλλά αυτοί οι οποίοι το τολμούν και μπαίνουν μέσα στη θάλασσα είναι λίγοι. Οι περισσότεροι κάθονται έξω και ελιάζονται. Κάθονται και ελιάζονται, μάλιστα. Κύριε Κυρδήμο, θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα κλείσουμε με βουτιά τώρα. Πώς θα κλείσουμε τη σύνδεση? Όχι, τη βουτιά την έκανα. Την κάνατε. Θα την κάνω γιατί όχι. Κρυώνει ο καιρός. Κρυώνει ο καιρός, ναι, οπότε. Ναι. Είναι σαν να την κάνατε. Ναι. Πώς θέλω να σας πω και τα ωφέλη που έχει η χειμερινή κολύμβηση. Να κλείσουμε λοιπόν με τα ωφέλη της χειμερινής κολύμβησης. Ναι. Λοιπόν, τονώνει το μυϊκό, το νευρικό, ναι, και το κυκλοφορικό σύστημα. Όποιος κολυμπάει το χειμώνα, δύσκολα αρρωσταίνει. Όταν έρθει κάποιος σε επαφή με το παγωμένο νερό, οπωσδήποτε παθαίνει κάποιο σοκ.
Τότε παράγονται οι ενδορφίνες. Ναι. Είναι ορισμένες πρωτεΐνες, οι οποίες έχουν αναλγητικές ιδιότητες και λέγεται ότι έχουν ισχύ 100 φορές μεγαλύτερη από τη μορφίνη. Επίσης παράγεται η ντοπαμίνη και η σεροτονίνη, οι οποίες είναι νευροδιαβιβαστές που δημιουργούν το αίσθημα της ευθυμίας, της ηρεμίας, της ευχαρίστησης, της ιδιονοής και της ικανοποίησης. Επίσης στο παγωμένο νερό προάγει τη γονιμότητα και βοηθάει στη σεξουαλικότητα, γιατί τονώνει και δυναμώνει τα ιστρογόνα στις γυναίκες και την τεστοστερόνη στους άντρες. Πολλά λοιπόν τα θετικά, πολλά τα θετικά. Και πολλά ευνοϊκές καταστάσεις. Αλλά με προσοχή τώρα, αν πάει κάποιος να μας ακούσει και αύριο το πρωί πάει ας πούμε να ρίξει βουτιά, χρειάζεται μια προσοχή. Όποιος δεν έχει κολυμπήσει συνέχεια από το καλοκαίρι μέχρι τώρα, όχι, καλύτερα να βάλετε το πόδι του μέσα. Σωστά, σωστά. Υπάρχει κίνδυνος καρδιακής ανακοπής. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κυρδί μου, να σας ευχαριστήσω για ακόμα μία φορά. Μας κάνατε ποδαρικό στη σημερινή μας εκπομπή. Να είστε καλά. Όμορφος και ξεχωριστός άνθρωπος και το φόντο από πίσω. Όμορφο και ξεχωριστό και αυτό. Να είστε καλά. Κάπως έτσι λοιπόν κλείνουμε τη σύνδεσή μας με τον κύριο Κυρδίμο.